Καλησπέρα λοιπόν ξανά. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Οι αντίξωες καιρικές συνθήκες έχω την αίσθηση ότι με κυνηγούν. Δεν θέλω να το πάρω προσωπικά, αλλά εχθές είχαμε ένα πρώτο μάθημα στη σχολή, η Αλέξανδρε, κράτος και δίκαιο, με το που πάμε... Σεμινάριο, ναι. Με το που πάμε στην αίθουσα, ωραία θέα, τους είχα πάει και σε ωραία αίθουσα μου έχουν δώσει. Ξεκινάει ένας κατακλυσμός. Χαλάζει, χαμός γινόταν. Σήμερα πάλι, δεν ξέρω, λέω, επιμένω να μην είμαι προληπτικός, μαρξιστές είμαστε, αλίμονο. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, μία, δύο, τρεις ατυχείς στιγμές. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη μαρξιστική θεωρία για το κράτος. Ουσιαστικά θα παρουσιάσω 5 βασικά σημεία. Και φαντάζομαι ότι θα προλάβουμε να έχουμε και λίγη συζήτηση. Το βασικό βιβλίο στο οποίο βασίστηκα για τη σημερινή παρουσίαση, όχι το μοναδικό φυσικά, είναι βέβαια το βιβλίο του Λένιν «Κράτος και Επανάσταση». Αυτό που ο Τσε Γκεβάρα χαρακτήριζε τη βίβλο, μία από τις βίβλους του κομμουνισμού. Βέβαια, ο Τσε Γκεβάρα δεν ήταν δογματικός και την έννοια βίβλος του κομμουνισμού δεν την εννοούσε με το δογματικό τρόπο που μπορεί να την αντιληφθεί κανείς. Είναι προφανές αυτό. Και ούτε και εγώ σας προτρέπω, βέβαια, να την αντιληφθείτε με παρόμοιο τρόπο την έκφραση αυτή. Να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση. Τι είναι το κράτος? Εσείς να μου πείτε. Αλλά όχι, μην πάμε το παιχνίδι του μαρξιστή Σπασίκλα, που έχει διαβάσει και τα λοιπά και θα πει. Τι είναι το κράτος, με την έννοια ποια είναι η άποψη που έχουμε για το κράτος μεγαλώνοντας σε μια παραδοσιακή μέση οικογένεια, μαθαίνοντας αυτά που μας λένε στο σχολείο, αυτά που ακούμε στην τηλεόραση, αυτά που διαβάζουμε στον τύπο, αυτά που μαθαίνουμε αργότερα στη νομική σχολή ή στο πανεπιστήμιο γενικότερα. Τι είναι το κράτος? Μια και είμαστε και στη νομική σχολή, εγώ όταν ήμουν φοιτητής εδώ, σε αυτήν εδώ τη σχολή και ίσως και σε αυτήν εδώ την αίθουσα, όταν μαθαίναμε το πρώτο μάθημα του συνταγματικού δικαίου, μαθαίναμε τι είναι κράτος, μας έλεγαν ότι κράτος είναι ένας συγκεκριμένος χώρος, ένας συγκεκριμένος λαός, επί του οποίου ασκείται εξουσία και το κράτος φροντίζει, τώρα το λέω λίγο έτσι πρόχειρα και απλουστευτικά, φροντίζει να διασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη και την άρση των συγκρούσεων ανάμεσα στους πολίτες. Ανεξάρτητα τις παραλλαγές και τις διάφορες απόψεις που μπορεί να υπάρχουν για το κράτος στις διάφορες αστικές και μικροαστικές θεωρίες, λίγο πολύ αυτή μπορεί να είναι η συνισταμένη, που κάνει τι? Συγκαλύπτει, κρύβει αυτό που ο μαρξισμός αντίθετα θέλει να αναδείξει, τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους. Άρα λοιπόν σήμερα αυτά τα 5 σημεία για τα οποία θα μιλήσουμε. Πρώτον, το πρώτο σημείο είναι ότι θα αναφερθούμε στην ιστορική εμφάνιση του κράτους, πώς εμφανίστηκε το κράτος και για ποιους λόγους εμφανίστηκε η κρατική εξουσία. Δεύτερο, συναφές με αυτό μάλλον, τι είναι τελικά, πώς μπορούμε να ορίσουμε από μαρξιστική σκοπιά το κράτος. Δεύτερο ζήτημα, τι είναι το αστικό κράτος και η αστική δημοκρατία. Τρίτο ζήτημα, τι είναι το εργατικό κράτος και η εργατική δημοκρατία. Τέταρτο θέμα, τι σημασία έχει η διεκδίκηση δημοκρατικών αιτημάτων, γενικότερα εκδημοκρατισμού, στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας και του αστικού κράτους. Και πέμπτο ζήτημα, το θέμα του μαρασμού ή της απονέκρωσης του κράτους. Αυτά τα 5 βασικά ζητήματα θα προσπαθήσω σήμερα να θίξω. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο. Οι κλασικοί, οι θεμελιωτές του μαρξισμού ξεκινούσαν από την μελέτη τους συχνά από την ιστορική εμφάνιση του κράτους. Ποιες ήταν οι συνθήκες, ποιες ήταν οι όροι εκείνοι, οι κοινωνικοί, οι ιστορικοί που οδήγησαν στην εμφάνιση του κράτους. Γιατί υποστήριζαν ότι όλα τα ευρήματα εθνολογικά, ανθρωπολογικά, ιστορικά κτλ. Αποδεικνύουν και νομίζω ότι οι δεκαετίες και οι αιώνες που πέρασαν από τότε έχουν συσσωρεύσει και άλλη γνώση πάνω στο ζήτημα αυτό. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι το κράτος δεν υπήρχε πάντοτε. Και ότι υπήρχαν κοινωνίες οι οποίες τα έβγαλαν σε πέρας χωρίς να χρειάζονται την κρατική εξουσία.
Μ' αρέσει πάντα και λέω το παράδειγμα των Εσκιμών. Το λέγαμε και προχθές στο μάθημα της κοινωνικής του δικαίου στο Πάντιο, στη σχολή. Οι Εσκιμόοι, λοιπόν, όταν κάποιος είχε διαπράξει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, δεν είχαν κάποια ειδική κρατική εξουσία, κάποια αστυνομία η οποία θα συλλάμβανε τον δράστη, θα τον οδηγούσε σε κάποιο δικαστήριο και στη συνέχεια θα τον έβαζε στη φυλακή. Πώς έλυνε η κοινότητα αυτή, όπως και πολλές άλλες πρωτόγονες κοινότητες στο ζήτημα, τι έκανε? Μαζευόταν όλη η κοινότητα, συζητούσε το πρόβλημα που είχε ανακύψει από την ανθρωποκτονία και αποφάσισε να επιβάλει στον δράστη κάποια κύρωση. Όλη η κοινότητα μαζί. Και επειδή δεν υπήρχε ούτε αστυνόμος ούτε φυλακή, η συνήθις κύρωση για αυτές τις περιπτώσεις ήταν να τον διώξουν από την κοινότητα. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, οι κλασικοί θεμελιωτές του μαρξισμού ξεκινούν από το ότι δεν υπήρχε πάντα κράτος, κρατική εξουσία, και προσπαθούν να βρουν τους όρους υπό τους οποίους γεννήθηκε αυτό. Ας διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το γνωστό έργο του Φρίντριχ Έγκελς, «Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους», που καταπιάνεται ακριβώς με αυτό το θέμα και που είναι, κατά τη γνώμη μου, αποκαλυπτικό. Λέει λοιπόν ο Έγκελς, γράφει λοιπόν ο Έγκελς, «Το κράτος δεν είναι καθόλου μια δύναμη που επιβλήθηκε στην κοινωνία απ' έξω. Το κράτος δεν είναι επίσης η πραγματοποίηση της ηθικής ιδέας, η εικόνα και η πραγματοποίηση του ορθού λόγου, όπως ισχυρίζεται ο Χέγκελ. Το κράτος είναι προϊόν της κοινωνίας σε ορισμένη βαθμίδα εξέλιξης. Το κράτος είναι μάλλον η ομολογία ότι η κοινωνία αυτή μπερδεύτηκε σε μια αξεδιάλυτη αντίφαση με τον ίδιο τον εαυτό της. Ότι διασπάστηκε σε ασυμφιλίωτες αντιθέσεις που είναι ανήμποροι να τις εξορκίσει. Και για να μην φθείρουν αυτές οι αντιθέσεις», λέει ο Έγκελς, «οι τάξεις με τα αντιμαχόμενα οικονομικά συμφέροντα, για να μην φθείρουν τον εαυτό τους και την κοινωνία σε έναν άκαρπο αγώνα, έγινε αναγκαία μια δύναμη που φαινομενικά μόνο, στέκεται πάνω από την κοινωνία για να μετριάζει τη σύγκρουση, για να την κρατά μέσα στα όρια της τάξης. Και η δύναμη αυτή που βγήκε από την κοινωνία, μα που τοποθετήθηκε πάνω από αυτήν», λέει ο Έγκελς, «και που όλο και περισσότερο αποξενώνεται από αυτήν, είναι το κράτος». Και λίγο πιο κάτω σημειώνει επίσης πολύ ενδεικτικά: «Επειδή», λέει, «το κράτος γεννήθηκε από την ανάγκη να χαλιναγωγούνται οι ταξικές αντιθέσεις», άρα μιλάμε για την διάσπαση της κοινωνίας σε ανταγωνιστικά, σε αντιμαχόμενα ταξικά συμφέροντα, «επειδή λοιπόν το κράτος γεννήθηκε από την ανάγκη να χαλιναγωγούνται αυτές οι ταξικές αντιθέσεις και επειδή ταυτόχρονα γεννήθηκε μέσα στη σύγκρουση αυτών των τάξεων», λέει ο Έγκελς, «είναι κατά κανόνα κράτος της πιο ισχυρής οικονομικά κυρίαρχης τάξης, που με τη βοήθεια του κράτους γίνεται και πολιτικά κυρίαρχη. Και έτσι αποκτά νέα μέσα για την κατάπνιξη και την εκμετάλλευση της καταπιεζόμενης τάξης». Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, η διάσπαση της κοινωνίας σε αντιμαχόμενες τάξεις, σε τάξεις με αντιμαχόμενα ανταγωνιστικά συμφέροντα μεταξύ τους, είναι αυτή που οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής δύναμης υλικού καταναγκασμού, οργανωμένου καταναγκασμού, οργανωμένης βίας, άρα αστυνομία, στρατός, φυλακές, δικαστήρια και πάει λέγοντας, για να μπορέσει να μετριάζει αυτή τη σύγκρουση και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναπαράγει στην πραγματικότητα τον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής και τα κυρίαρχα οικονομικά συμφέροντα. Κατά κανόνα, λέει ο Έγκελς, και σωστά, πολύ, πολύ ορθά το επισημαίνει αυτό, διότι σε άλλες ευκαιρίες θα δείξει ότι υπάρχουν και ιδιόμορφες περιστάσεις, υβριδικές μορφές, μεταβατικές μορφές κτλ. Αλλά πάντως, κατά κανόνα, το κράτος εκφράζει τα συμφέροντα της οικονομικά κυρίαρχης τάξης και τα καθιστά και πολιτικά κυρίαρχα, για να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω στην διαιώνιση του καθεστώτος οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας και εκμετάλλευσης. Άρα λοιπόν, το κράτος μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας μηχανισμός ταξικής
εξουσίας, ένας μηχανισμός επιβολής των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης και βεβαίως ένας μηχανισμός που συμβάλλει, σε τελική ανάλυση πάντως, συμβάλλει στην αναπαραγωγή του εκάστοτε κυρίαρχου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, του εκάστοτε κυρίαρχου κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Ιστορικά, αμέσως στο χωρίο εκεί που σας διάβασα, ο Έγκελς αναφέρεται σε 2-3 βασικούς τύπους κράτους που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Και έτσι λοιπόν γράφει αμέσως παρακάτω από εκεί που σταματήσαμε ότι έτσι λέει το αρχαίο κράτος ήταν πρώτα απ' όλα το κράτος των δουλοκτητών για την καταπίεση των δούλων. Όπως το φεουδαρχικό κράτος ήταν όργανο των ευγενών για την καταπίεση των δουλοπάρικων και των κολίγων. Έτσι και το σύγχρονο αντιπροσωπευτικό κράτος είναι όργανο εκμετάλλευσης της μισθωτής εργασίας από το κεφάλαιο. Εδώ έχουμε μια βασική περιοδολόγηση των τύπων αστικού, των τύπων κράτους που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Κατά βάση λοιπόν οι τρεις αυτές κατηγορίες, το δουλοκτητικό κράτος, ας σκεφτούμε το κλασικό παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της αρχαίας Ρώμης, το φεουδαρχικό κράτος και το σύγχρονο αστικό κράτος. Αυτό, ξαναλέω όμως, δεν σημαίνει ότι ήδη οι θεμελιωτές του μαρξισμού, αλλά και πολλοί και μεταγενέστερα και πολλοί άλλοι μαρξιστές, δεν επεσήμαναν ότι υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες μορφές, μεταβατικές μορφές, ιδιαιτερότητες που μπορεί να εξηγούνται με χίλιους δύο λόγους. Οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, ιδεολογικούς, θρησκευτικούς κτλ. Κτλ. Αλλά κατά βάση, σε γενικές γραμμές, σε αδρές γραμμές, αυτούς τους τρεις τύπους κρατικής εξουσίας έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Αναφέρθηκα προηγουμένως και το γράφει και ο Έγκελς εδώ στη διατύπωση αυτή, αλλά και σε άλλες διατυπώσεις που μπορεί να βρει κανείς στους θεμελιωτές του μαρξισμού, ότι το κράτος είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου η οικονομικά κυρίαρχη τάξη γίνεται και πολιτικά κτλ. Κτλ. Αυτή ακριβώς η έννοια του μηχανισμού έχει απροβληματίσει και έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και από τους ίδιους τους θεμελιωτές, τον Μάρξ, τον Έγκελς, τον Λένιν, αλλά και από μεταγενέστερους μαρξιστές. Γιατί πολύ συχνά οδήγησε σε δύο ακραίες ερμηνείες που απομακρύνονταν από τον μαρξισμό λιγότερο ή περισσότερο. Η μία ακραία ερμηνεία ήταν αυτή που θεωρούσε το κράτος ένα μηχανισμό με την έννοια ότι πατάς ένα κουμπάκι και αυτό αυτομάτως και με αυτόματο τρόπο το κράτος εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κυρίαρχης οικονομικά τάξης. Πράγμα που και από την ιστορική εμπειρία δεν επαληθεύεται, ότι είναι τόσο μονοσήμαντα, τόσο μηχανιστικά τα πράγματα, και που βεβαίως, αν υιοθετήσεις μια τέτοια ερμηνεία, μπορεί αυτό να σε οδηγήσει σε μια σειρά λαθεμένες άλλες αναλύσεις, επιλογές, είτε θεωρητικές είτε και πολιτικές. Και από την αντίστροφη πλευρά, κάποιοι προσπαθώντας να αποφύγουν αυτή τη μηχανιστική, εργαλειακή, ας το πούμε έτσι, ερμηνεία της έννοιας του κράτους, ερμήνευσαν από την άλλη άκρη, τραβώντας τα άκρα το ζήτημα, και είπαν ότι ναι, αλλά το κράτος έχει αυτοτέλεια, και έδωσαν έναν τόσο χώρο σε αυτή την αυτοτέλεια που τελικά έχασαν την σχέση αυτή του κράτους με την οικονομικά κυρίαρχη οικονομική τάξη. Και με την τελευταία αυτή παρατήρηση θα έρθω στο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό για την μαρξιστική θεωρία του δικαίου, του κράτους, με συγχωρείτε, και που είχε τεθεί ήδη από τους θεμελιωτές του μαρξισμού, στο ζήτημα της σχετικής αυτοτέλειας του κράτους. Το ξαναλέω, σχετικής αυτοτέλειας του κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κράτος διαθέτει πρώτα απ' όλα μια σχετική αυτοτέλεια από την ίδια την οικονομική του βάση. Δεύτερο, σημαίνει ότι το κράτος διαθέτει μια αυτοτέλεια από τις επιμέρους μερίδες, από τα επιμέρους τμήματα της κυρίαρχης τάξης. Τρίτο, σημαίνει ακόμα ότι το κράτος διαθέτει μια σχετική αυτοτέλεια από την ίδια την άρχουσα τάξη συνολικά. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να εξυπηρετήσει τα μακροπρόθεσμα, τα στρατηγικά συμφέροντα της οικονομικά κυρίαρχης τάξης. Αν δεν διέθετε αυτή τη σχετική αυτοτέλεια, θα μια φορά
Η σχετική αυτοτέλεια άλλοτε συρρυκνώνεται και άλλοτε μεγαλώνει. Δεν είναι ένα μέγεθος που είναι το ίδιο, αυτούσιο, πάντοτε, σε όλες τις ιστορικές εποχές, σε όλα τα κράτη, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις ιστορικές περιόδους, αλλάζει. Αλλά αν δεν διέθετε αυτή την σχετική αυτοτέλεια, δεν θα μπορούσε να αντεπιδράσει καταρχήν στην οικονομική του βάση και να συμβάλλει για την εξέλιξη του οικονομικού συστήματος την μια ή την άλλη κατεύθυνση με τον ένα ή άλλο τρόπο και δεν θα μπορούσε να διαφυλάξει τα μακροπρόθεσμα, τα στρατηγικά συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να δει κανείς ιστορικά, όταν το κράτος εμπλέκεται πιο στενά με, ένα συγκεκριμένο τμήμα της άρχουσας τάξης, αυτό να το εμποδίζει κάποιες φορές, όχι πάντα, να εξυπηρετήσει τα μακροπρόθεσμα, τα στρατηγικά συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Άρα λοιπόν, η σχετική αυτοτέλεια του κράτους είναι ένα μέγεθος μεταβλητό μεν, αλλά πάντοτε υπαρκτό και το οποίο, ένα ζήτημα το οποίο το είχαν ήδη επισημάνει οι θεμελιωτές του μαρξισμού. Ακριβώς πάνω στο ζήτημα αυτό, έχει ενδιαφέρον να σας διαβάσω ένα μικρό κομματάκι από κείμενο του Engels πάλι, είναι η γνωστή επιστολή του στον Schmitt, όπου αυτό που δεν πρόβλεψα είναι ότι τα γράμματα είναι πιο μικρά στην αίθουσα αυτή, Γιώργο. Δεν με έχεις ειδοποιήσει όμως. Ναι. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο Engels, δώστε μου, καθίστε μισό λεπτάκι να δούμε τη σελίδα όμως, Έχω και εγώ τα γυαλιά, αλλά έλεγα να το αποφύγω. Λοιπόν, τώρα είναι καλά. Εδώ είμαστε. Γράφει λοιπόν ο Engels, μιλώντας για τους κρατικούς λειτουργούς, εννοούμε όχι για τους δημοσίους υπαλλήλους στον Κισέ, αλλά για τις κορυφές του κρατικού μηχανισμού. Λέει λοιπόν ότι αυτοί αποκτούν ιδιαίτερα συμφέροντα και απέναντι στους εντολοδότες τους, αποκτούν αυτοτέλεια απέναντί τους. Και λίγο πιο κάτω λέει ότι αυτή η καινούργια αυτοτελής δύναμη, μιλάει για την εμφάνιση του κράτους, αυτό εννοεί, αυτή είναι η καινούργια αυτοτελής δύναμη, οφείλει βέβαια να ακολουθεί γενικά την κίνηση της παραγωγής, χάρη όμως στην ενυπάρχουσα σε αυτή σχετική αυτοτέλεια που της μεταβιβάστηκε κάποτε και που εξακολουθεί η βαθμία να αναπτύσσεται παραπέρα, αντεπιδρά και αυτή με τη σειρά της πάνω στους όρους και στην πορεία της παραγωγής. Να λοιπόν πώς εκφράζει εδώ ο Engels, αυτή είναι ακριβώς την έννοια της σχετικής αυτοτέλειας του κράτους έναντι της οικονομίας και έναντι και της κυρίαρχης τάξης, που με τη σειρά της αυτή η σχετική αυτοτέλεια βοηθάει το κράτος να μπορεί να παρεμβαίνει, να αντεπιδρά στην οικονομία. Και λίγο παρακάτω, πάνω στο ίδιο ζήτημα αυτό συνεχίζοντας, λέει ότι η αντεπίδραση της κρατικής εξουσίας πάνω στην οικονομική ανάπτυξη μπορεί να είναι τριών ειδών, άλλοτε να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη, άλλοτε να την επιβραδύνει, άλλοτε να κάνει κάτι ενδιάμεσο σε σχέση με αυτό. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας το πρώτο σημείο της σημερινής μας συζήτησης, διάλεξης. Πρώτον, το κράτος εμφανίστηκε όταν η κοινωνία διασπάστηκε σε αντιμαχόμενα ανταγωνιστικά ταξικά συμφέροντα, κοινωνικές τάξεις. Δεύτερο, το κράτος είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει και την πολιτική μαζί με την οικονομική κυριαρχία της άρχουσας τάξης, της εκάστοτε άρχουσας τάξης. Και τρίτο, το κράτος διαθέτει μια σχετική αυτοτέλεια. Η σχετική αυτοτέλεια, να το πούμε και αυτό με την ευκαιρία, δίνει τη δυνατότητα στο κράτος επίσης να μπορεί να αντανακλάται στο κράτος και στην κρατική πολιτική και ο εκάστοτε μεταβαλλόμενος συσχετισμός των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Του δίνει τη δυνατότητα να τον λαμβάνει υπόψη αυτόν τον συσχετισμό και να αναπροσαρμόζει την τακτική και τη στρατηγική του ανάλογα με τον συσχετισμό, χωρίς να χάνει βεβαίως το μακροπρόθεσμο, το στρατηγικό στόχο που είναι η αναπαραγωγή του κυρίαρχου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος.
Εδώ πάλι πολλές φορές δημιουργείται ένα πεδίο σύγχυσης και προβλημάτων όταν κάποιοι θεωρητικοί υπερβάλλουν στη δυνατότητα αυτή της αντανάκλασης του κοινωνικού και πολιτικού συσχετισμού των δυνάμεων στο κράτος, έτσι ώστε να θεωρούν ότι η αντανάκλαση του συσχετισμού είναι μόνο ποσοτικό μέγεθος και άρα αν αλλάξει ο συσχετισμός και αν για παράδειγμα λέω τώρα εγώ οι δυνάμεις της εργατικής τάξης της εργασίας πάρουν το πάνω χέρι ποσοτικά, το λύσαμε το πρόβλημα, λένε. Έλα ντε που δεν είναι έτσι όμως. Γιατί καταρχήν ο συσχετισμός των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων περιλαμβάνει πάντοτε, μα πάντοτε, μια κυρίαρχη συνιστόσα. Και η κυρίαρχη αυτή συνιστόσα ορίζεται, καθορίζεται από το εκάστοτε κυρίαρχο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα, η αντανάκλαση του συσχετισμού των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων δεν γίνεται με μηχανιστικό τρόπο, δεν είναι ένας απλός καθρέφτης, είναι ένας παραμορφωτικός καθρέφτης που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τον ταξικό χαρακτήρα, την ταξική φυσιογνωμία της κρατικής εξουσίας. Με αυτά κλείνω το πρώτο ζήτημα και πάμε στο δεύτερο. Όταν μιλάμε για την ταξική φυσιογνωμία του κράτους και αναφερόμαστε στα παραδείγματα, στους ιστορικούς τύπους του δουλοκτητικού κράτους, του φεουδαρχικού κράτους, τουλάχιστον η εμπειρία μου λέει ότι είναι πολύ εύκολο να το κατανοήσει κανείς αυτό. Όταν μιλάμε για το κράτος της αρχαίας Αθήνας, για το κράτος της αρχαίας Σπάρτης, της αρχαίας Ρώμης, πολύ εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για ένα κράτος που εξυπηρετούσε την τάξη των δουλοκτητών. Απλό είναι. Εύκολο είναι να το αντιληφθεί κανείς. Εκεί που είναι δύσκολα τα πράγματα, δυσκολεύουν τα πράγματα, είναι όταν πηγαίνουμε στο σύγχρονο αστικό κράτος και μάλιστα σε όχι οποιοδήποτε αστικό κράτος. Δηλαδή, αν σας πω για το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας ή του Ιράν, ενώ για αυταρχικά καθεστώτα, τώρα έτσι μου ήρθε στην τύχη αυτό το παράδειγμα, εκεί επίσης είναι σχετικά εύκολο να αντιληφθεί κανείς την ταξική φυσιογνωμία, παρότι και εκεί υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με φεουδαρχικά κατάλοιπα και με ιδιομορφίες ιστορικές κτλ. Αλλά λίγο πολύ μπορεί να το αντιληφθεί κανείς. Το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο να το προσεγγίσει κάποιος όταν μιλάμε για το σύγχρονο αστικό δημοκρατικό κράτος, για τις αστικές δημοκρατίες. Διότι εκεί, ειδικά πριν την κρίση, μου λέγανε οι φοιτητές μου, μα κύριε καθηγητά, τι μας λέτε τώρα, ταξικό το κράτος στο οποίο ζούμε, γιατί είμαστε ισότιμοι πολίτες, ψηφίζουμε, αναδεικνύουμε την κυβέρνηση της αρεσκίας μας, εντάξει μπορεί να έχουν ελαττώματα η δημοκρατία μας, να μην είναι η ιδανική κτλ, αλλά πάντως είμαστε όλοι συμμέτοχοι αυτού του κράτους. Πού το είδατε εσείς κύριε καθηγητά το ταξικό κράτος? Μετά την κρίση βέβαια τα ερωτήματα αυτά εξαφανιστήκαν, γιατί η ίδια η πραγματικότητα βοηθάει, αλλά ανεξάρτητα από αυτό. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε μπροστά μας μια αστική δημοκρατία, η κατάδειξη του ταξικού της χαρακτήρα είναι λίγο πιο δύσκολη. Ας πάμε πάλι λοιπόν να δούμε πώς οι θεμελιωτές του μαρξισμού έθεταν το ζήτημα. Διαβάζω από το Κράτος και Επανάσταση, όπου όμως και εκεί ο Λένιν αναφέρεται και παραθέτει πάρα πολύ συχνά αποσπάσματα είτε από την καταγωγή του κράτους της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους του Έγγελς, είτε από το ζήτημα της κατοικίας, είτε από τον εμφύλιο πόλεμο στην Γαλλία του Μάρξ κτλ. Διαβάζω λοιπόν, Λένιν που τσιτάρει Έγγελς. Στη ρεπουμπλικανική δημοκρατία, συνεχίζει ο Έγγελς, γράφει ο Λένιν, ο πλούτος ασκεί έμεσα την εξουσία του, μα γι' αυτό την ασκεί πιο σίγουρα. Και συγκεκριμένα, πρώτο, με τη μορφή της άμεσης εξαγοράς των δημοσίων υπαλλήλων, ξαναλέω εδώ δημοσίων υπαλλήλων, δεν εννοεί τον δημόσιο υπάλληλο στον Κισέ ή τον δημόσιο υπάλληλο που είναι εδώ κάτω στο Κηλικείο, αλλά εννοεί πρώτα απ' όλα τις κορυφές του κράτους. Πρώτο λοιπόν με τη μορφή της άμεσης εξαγοράς και δεύτερο με τη μορφή της συμμαχίας κυβέρνησης και χρηματιστηρίου. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Κάτι σας θυμίζει.
Και λίγο παρακάτω συνεχίζει. Σήμερα λέει σε οποιαδήποτε δημοκρατία ο υπεριαλισμός και η κυριαρχία των τραπεζών ανάπτυξαν σε εξαιρετική τέχνη και τους δύο αυτούς τρόπους υπεράσπισης και άσκησης της παντοδυναμίας του πλούτου. Λίγο παρακάτω, η παντοδυναμία του πλούτου, γράφει ο Λένιν, γι' αυτό ακριβώς είναι η πιο, το έχει υπογραμμίσει ο ίδιος, αυτό δεν το υπογραμμίζω εγώ, είναι η πιο σίγουρη στη ρεπουμπλικανική δημοκρατία, γιατί δεν εξαρτιέται από μερικά ελαττώματα του πολιτικού μηχανισμού, από ένα κακό πολιτικό περίβλημα του καπιταλισμού. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο δυνατό πολιτικό περίβλημα του καπιταλισμού. Και γι' αυτό το κεφάλαιο, κατακτώντας αυτό το καλύτερο περίβλημα, θεμελιώνει την εξουσία του με τόση ασφάλεια, με τόση σιγουριά, που καμιά αλλαγή ούτε προσώπων, ούτε θεσμών, ούτε κομμάτων μέσα στο αστικό δημοκρατικό πολίτευμα δεν κλονίζει αυτή την εξουσία, σημειώνει ο Λένιν. Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τους βασικούς λόγους και μέσα και από την ίδια τη δική μας την εμπειρία εδώ, στη χώρα μας, οι οποίοι συνδέουν αυτά τα όρατα νήματα που γράφουν ο Έγγελς, ο Μάρξ και ο Λένιν, που συνδέουν το χρηματιστήριο με το κράτος, στην σύγχρονη αστική δημοκρατία, που συνδέουν τον πλούτο με το κράτος. Θα μπορούσαμε να βρούμε μερικά, όπως πίσω από την τυπική ισότητα κρύβεται όχι απλώς η πραγματική ανισότητα, αλλά κρύβονται και σχέσεις εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Άρα λοιπόν, τόσο εμείς που είμαστε εδώ και έχουμε το δικαίωμα της ψήφου, όσο και οι μεγαλοσχήμονες ισχυροί κεφαλαιοκράτες, που επίσης και αυτοί έχουν μία ψήφο όπως έχει ο καθένας από εμάς, είμαστε τυπικά ισότιμοι, αλλά βέβαια στην πραγματικότητα είμαστε δύο βαθιά άνισες κοινωνικές δυνάμεις. Δεύτερο, η κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία συμβάλλει στο να μετατρέπεται ο μηχανισμός της αστικής δημοκρατίας σε έναν καθαρά ταξικό μηχανισμό. Τρίτο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αναπαράγουν, που επεξεργάζονται παραπέρα αυτήν την κυρίαρχη ιδεολογία, συμβάλλοντας στη διάδοσή της και στην εμπέδωσή της στις κυριαρχούμενες τάξεις. Η εξαγορά, στην οποία αναφερόταν και ο Λένιν εδώ, η εξαγορά όχι μονάχα των κορυφών του κρατικού μηχανισμού ή γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η εξαγορά ακόμα και τμήματων της κοινωνίας πολλές φορές. Οι πελατειακές σχέσεις, που μπορεί στις χώρες μέσου ή χαμηλού επίπεδου ανάπτυξης, όπως είναι η χώρα μας ή άλλες χώρες, να είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, αλλά υπάρχουν ακόμα και στις πιο, λιγότερο βεβαίως, αλλά υπάρχουν και στις πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικά καπιταλιστικές χώρες και που διαμορφώνουν ένα τέτοιο πλαίσιο κυριαρχίας του πλούτου. Για να μην μιλήσουμε για το εκλογικό σύστημα, για να μην μιλήσουμε για τους νομικούς ή τους de facto περιορισμούς της δημοκρατίας και των ελευθεριών, πείτε μου ένα παράδειγμα. Πώς. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ακριβώς. Το δικαίωμα της απεργίας. Υφίσταται νομικούς περιορισμούς, βεβαίως, από το ίδιο το Σύνταγμα. Υφίσταται de facto περιορισμούς, ακόμα μεγαλύτερους. Άντε να απεργήσεις με 27% ανεργία. Αλλά και αν απεργήσεις, έλα που θα έρθει ο δικαστής και στις 95% των περιπτώσεων θα κηρύξει την απεργία παράνομη και καταχρηστική. Λέω ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά μας, για το πώς νομικοί αλλά και de facto περιορισμοί συμβάλλουν στη διαμόρφωση, στην φαλκίδευση της δημοκρατίας και στην υποταγή της δημοκρατίας τελικά στον πλούτο, στην κυρίαρχη αστική τάξη. Και βεβαίως πάνω απ' όλα ή μέσα από όλα αυτά, η δυνατότητα που έχει ο πλούτος, πάει λίγο με την εξαγορά αυτό, να ενσωματώνει η άρχουσα τάξη στους κόλπους της, τις κορυφές του κρατικού μηχανισμού.
Είναι τυχαίο τάχα που πρώην ανώτατοι δικαστές, πρώην ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, πρώην βουλευτές, πρώην υπουργοί συνεχίζουν την καριέρα τους σε διάφορα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κτλ. Κτλ. Είναι ακριβώς μια έκφραση αυτών των αφανών νημάτων που συνδέουν την κυρίαρχη τάξη με το κράτος και που διασφαλίζουν τον ταξικό χαρακτήρα ακόμα και στην πιο δημοκρατική αστική δημοκρατία. Με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο σημείο της σημερινής μας, του σημερινού μας θέματος. Οι κλασικοί οι θεμελιωτές του μαρξισμού συνήθιζαν να λένε ότι το αστικό κράτος και η αστική δημοκρατία είναι σε κάθε περίπτωση μια δικτατορία της αστικής τάξης. Το λέω αυτό για να διευκρινίσω με την ευκαιρία κιόλας ότι η έννοια της δικτατορίας μιας κοινωνικής τάξης δεν πρέπει να ταυτίζεται, που μπορεί να το βρούμε συχνά στα κείμενα των θεμελιωτών του μαρξισμού, δεν πρέπει να ταυτίζεται με την δικτατορία, όπως το έχουμε στο μυαλό μας, με την έννοια της απουσίας στοιχειώδους δημοκρατίας. Έχει να κάνει με το ταξικό περιεχόμενο του κράτους και της δημοκρατίας. Δηλαδή και η αστική δημοκρατία είναι στην πραγματικότητα μια μορφή άσκησης της εξουσίας της αστικής τάξης και άρα με την έννοια αυτή, την παραδοσιακό όρο αυτό, μια μορφή εξουσίας, μια δικτατορία της αστικής τάξης. Πάω στο τρίτο σημείο. Αν έτσι είναι τα πράγματα με το αστικό κράτος και την αστική δημοκρατία, τι χρειάζεται να γίνει ώστε η εργατική τάξη, τα άλλα λαϊκά στρώματα να μπορέσουν να απελευθερωθούν και αλλάζοντας επαναστατικά την κοινωνία και τις οικονομικές σχέσεις να μπορέσουν να αλλάξουν τη ζωή τους συθέμελα, ριζικά. Μπορούν τάχα αυτό να το κάνουν απλώς χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα αστική δημοκρατία, το υπάρχον αστικό κράτος. Η απάντηση των θεμελιωτών του μαρξισμού, και πράγμα το οποίο νομίζω έχει επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές μέσα σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή, είναι ότι όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό που χρειάζεται, λένε οι θεμελιωτές του μαρξισμού, και χρησιμοποιώ τον όρο του Λένιν, είναι το τσάκισμα του αστικού κράτους. Ή να το πω κάπως πιο με έναν δικό μου όρο, πιο κομψό, πιο διπλωματικό, η επαναθεμελίωση. Δεν είναι εξίσου σωστό με το τσάκισμα. Δεν είναι εξίσου σωστό με το τσάκισμα. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Η επανίδρυση του κράτους, ναι. Το τσάκισμα, λοιπόν, του αστικού κράτους και η αντικατάστασή του από ένα κράτος, από μια κρατική εξουσία που θα έχει εντελώς άλλα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το εργατικό κράτος, το κράτος αυτό το οποίο θα προσυδειάζει η φυσιογνωμία του, η μορφή του, αλλά και το περιεχόμενό του στα συμφέροντα, στις επιδιώξεις της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων να αλλάξουν συθέμελα όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και λοιπές σχέσεις. Οι θεμελιωτές του μαρξισμού επεξεργάστηκαν το ζήτημα αυτό παίρνοντας πρώτα απ' όλα την εμπειρία που πρόσφερε η ίδια η ιστορική πραγματικότητα μέσα, όχι μόνο, αλλά κυρίως μέσα από την Κομμούνα του Παρισιού. Και έτσι λοιπόν ο Μάρξ στο γνωστό του έργο «Εμφύλιος πόλεμος» στη Γαλλία, ο Λένιν αργότερα στο «Κράτος και Επανάσταση», αλλά και σε πολλά άλλα έργα φυσικά. Εγώ λέω απλώς τα πιο εμβληματικά που μπορούν να μας χρησιμεύσουν σαν ένας οδηγός για να γνωρίσουμε τη μαρξιστική θεωρία του κράτους. Έγραψαν ότι το νέο κράτος, το εργατικό κράτος, θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Όλοι οι δημόσιοι θεσμοί, όλες οι υπεύθυνες κρατικές θέσεις, οπουδήποτε και αν είναι και αυτές, όχι μόνο οι βουλευτές ή οι υπουργοί, αλλά
και οι διευθυντές μεγάλων οργανισμών, αλλά και οι δικαστές, ακόμα και οι διοικητές των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων κτλ. Θα πρέπει όλοι να υπόκεινται σε 5 βασικές αρχές συν μία. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, πλήρης αιρετότητα. Δεύτερο, ανακλητότητα. Και μάλιστα ανακλητότητα ανά πάσα στιγμή. Που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος, ότι η εργατική τάξη, ότι ο λαός θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή, όποτε κρίνουν ότι το α ή β πρόσωπο ή ομάδα προσώπων δεν υπηρετούν με τον ορθό τρόπο τα συμφέροντα, τις επιδιώξεις της εργατικής τάξης και του λαού, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να ανακληθούν και να αντικατασταθούν. Άρα λοιπόν, αιρετότητα, ανακλητότητα. Τρίτο, εναλλαγή. Γιατί μέσω της εναλλαγής γίνεται ένα πρώτο ρήγμα ώστε να σπάσει η παραδοσιακή αυτή κατάσταση, αντίληψη της παραμονής των ίδιων και των ίδιων προσώπων στη διαχείριση των δημόσιων πραγμάτων και να μάθουν μέσω της εναλλαγής ολοένα και περισσότερο εργαζόμενοι να αποκτούν την εμπειρία της διαχείρισης των καθημερινών υποθέσεων, μικρών και μεγάλων. Τέταρτο, ο έλεγχος από τα κάτω. Καθοριστικής σημασίας ζήτημα, όπως έδειξε και η ιστορική εμπειρία του 20ου αιώνα, όπως και τα προηγούμενα βέβαια καθοριστικής σημασίας. Χωρίς έλεγχο από τα κάτω, διαρκή, συνεχή έλεγχο από τα κάτω. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αυτονόμησης, θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για την σχετική αυτοτέλεια, της αυτονόμησης των διοικούντων, των αντιπροσώπων από τους αντιπροσωπευόμενους. Άρα, διαρκής έλεγχος από τα κάτω, τέταρτο σημείο. Και πέμπτο, αμοιβή όλων των δημόσιων λειτουργών με έναν με το συνηθισμένο μισθό του εργάτη. Αυτό πολλές φορές στη μαρξιστική φιλολογία, μετά τους θεμελιωτές του μαρξισμού, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν λέω ότι υποτιμήθηκε, μπορεί και να υποτιμήθηκε μερικές φορές, αλλά πάντως πολλές φορές ξεχάστηκε, αποσιωπήθηκε. Κι όμως, αν διαβάσουμε και προσεκτικά ξανά ακόμα μια φορά τα κείμενα, τα βασικά κείμενα των θεμελιωτών του μαρξισμού, αν δούμε και την ιστορική εμπειρία, αν δούμε και την πρακτική τους, ειδικά του Λένιν, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ασκήσει εξουσία μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, θα δούμε πόσο μεγάλη σημασία απέδιδαν σε αυτό το ζήτημα. Γιατί, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από τον Λένιν που εξηγεί το γιατί. Λοιπόν, γράφει ο Λένιν, αφού έχει μιλήσει πριν για την αιρετότητα, ανακλητότητα, εναλλαγή κτλ. Λέει λοιπόν, από αυτήν την άποψη είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το μέτρο της κομμούνας που το υπογραμμίζει ο Μάρξ. Η κατάργηση κάθε επιχορήγησης για έξοδα παραστάσεως, κάθε χρηματικού προνομίου στους δημόσιους λειτουργούς, η ελάττωση της πληρωμής όλων των λειτουργών του κράτους ως το επίπεδο μισθού εργασίας εργάτη. Και συνεχίζει, σε αυτό ακριβώς εκφράζεται με τον πιο χτυπητό τρόπο, προσέξτε, σε αυτό ακριβώς εκφράζεται με τον πιο χτυπητό τρόπο η στροφή, υπογραμμισμένο με πλάγια γράμματα η στροφή, η λέξη στροφή στο κείμενο του Λένιν, η στροφή από την αστική δημοκρατία στην προλεταριακή δημοκρατία. Νομίζω ότι έπεσε το μικρόφωνο, αλλά εντάξει είμαστε. Η στροφή από την αστική δημοκρατία στην προλεταριακή δημοκρατία. Και το λέω αυτό γιατί και η ιστορική εμπειρία έδειξε ότι αυτό ειδικά το στοιχείο, και πολλά άλλα βέβαια, πολύ γρήγορα ξεχάστηκε και παραβιάστηκε.
Για παράδειγμα, σήμερα πια ξέρουμε ότι δυστυχώς στην Σοβιετική Ένωση ήδη από τη δεκαετία του 30 η αναλογία μισθών του βασικού εργατικού μισθού και των μισθών των ηγετικών κρατικών στελεχών είχε φτάσει ήδη σε 1:10 και λίγο αργότερα έγινε και 1:15. Στην Κίνα επίσης, δεκαετία 50 και 60 ήδη η αναλογία είχε φτάσει περίπου σε ένα τέτοιο μέγεθος, 1:10 και 1:15. Με ό,τι συνέπειες, αυτό είναι μια πολύ άλλη μεγάλη συζήτηση, μπορεί να έχει αυτό. Να έχει αυτό. Πάντως, ο Λένιν στο κείμενό του εδώ, στο Κράτος και Επανάσταση, λίγο παρακάτω, ξαναφέροντας πάλι το θέμα της ανάγκης κατάργησης των προνομίων υλικών και οικονομικών προνομίων των κρατικών στελεχών, έχει μια υποσημείωση, στη σελίδα 70 κάτι νομίζω, που λέει, να το βρω μισό λεπτό, να το διαβάσουμε με τα λόγια του. Σελίδα 78, στο Κράτος και Επανάσταση. Γράφει ο Λένιν. Εντελώς ασυγχώρητα ενεργούν οι Μπολσεβίκοι εκείνοι που προτείνουν λόγω χάρη στα δημοτικά συμβούλια να καθιερωθούν μισθοί 9.000 ρούβλια αντί να προτείνουν σαν ανώτατο μισθό για όλο το κράτος, ενώ για τους κρατικούς λειτουργούς, 6.000 ρούβλια, πράγμα που θα ήταν αρκετό. Δηλαδή, ήδη από τον Αύγουστο του 1917 που γράφεται, που ολοκληρώνεται η συγγραφή του Κράτους και Επανάσταση, επισημαίνει ο Λένιν ζητήματα παραβιάσεων σε σχέση με αυτή τη βασική αρχή. Άρα λοιπόν, οι βασικές αρχές του εργατικού κράτους, πλήρης αιρετότητα παντού, ανακλητότητα ανά πάσα στιγμή, εναλλαγή, έλεγχος από τα κάτω, αμοιβή των κρατικών λειτουργών, των κορυφών των κρατικών λειτουργών εννοώ, με ένα συνηθισμένο εργατικό μισθό. Αλλά είπαμε 5 συν 1. Ποιο είναι το έκτο που είναι το πιο σημαντικό? Λογοδοσία. Μαζί με την εναλλαγή και τον έλεγχο. Είναι το να έχει ο λαός και η εργατική τάξη τη δυνατότητα να περιφρουρήσει και να επιβάλλει τη θέλησή του. Άρα, το έκτο και σημαντικότερο, η δημιουργία, η κατάργηση του αστικού στρατού, της αστικής αστυνομίας κτλ. Κτλ. Και η ύπαρξη ενός οργανωμένου, δημοκρατικά οργανωμένου, ένοπλου λαού. Τονίζω το δημοκρατικά οργανωμένου ένοπλου λαού, το δημοκρατικά τονίζω, διότι μπορεί ο καθένας να αυτοχρίζεται και να αυτοθεωρείται ό,τι θέλει. Και να πούμε εμείς εδώ, είμαστε ο ένοπλος λαός και τελειώσαμε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν το έκτο και σημαντικό σημείο είναι να έχει τη δυνατότητα του υλικού καταναγκασμού έτσι ώστε, και εδώ έρχομαι στο ερώτημα στο γιατί χρειάζεται το εργατικό κράτος, πρώτα απ' όλα να μπορεί να καταστήλει την αναπόφευκτα ισχυρή αντίσταση της αστικής τάξης. Δεν υπάρχει περίπτωση η πλουτοκρατία, δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση ιστορική και δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια περίπτωση που η πλουτοκρατία θα παραδώσει την εξουσία της, την οικονομική και πολιτική της εξουσία αμαχητή. Θα κάνει τα πάντα για να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Θυμίζω μόνο ένα από τα πιο ίσως χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, παραδείγματα. Το πραξικόπημα Πινοσέτ με τους χιλιάδες νεκρούς, δολοφονημένους, εξαφανισμένους κτλ. Στη Χιλή το 1973. Ένα μονάχα παράδειγμα από τα δεκάδες και εκατοντάδες που μπορεί να βρει κανείς. Άρα λοιπόν το εργατικό κράτος χρειάζεται για να καταστήλει ακριβώς αυτή την αντίσταση. Χρειάζεται επίσης για να μπορέσει να συμβάλλει στην οργάνωση και στον μετασχηματισμό των νέων σχέσεων παραγωγής. Αλλά και χρειάζεται επίσης και γιατί οι άνθρωποι, κουβαλώντας τις συνήθειες, την οτροπία, τις ιδεολογικές, τα ιδεολογικά κατάλοιπα, όχι απλώς εκατοντάδων, αλλά και χιλιάδων ετών δουλείας, καταπίεσης, εκμετάλλευσης, αλωτρίωσης, δεν είναι έτοιμοι αμέσως, ακόμα και μετά από μια επανάσταση, δεν είναι έτοιμοι, δεν μπορούν να είναι έτοιμοι να διαχειριστούν τα πάντα χωρίς την ανάγκη ύπαρξης μιας οργανωμένης κρατικής εξουσίας. Μόνο που αυτή η κρατική εξουσία, και εδώ έρχομαι στο τέταρτο σημείο, έχει αυτό το διαφορετικό χαρακτηριστικό, ότι είναι μια κρατική εξουσία
που πρέπει, μπορεί και πρέπει, αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει πάντοτε στην πράξη, αλλά πάντως μπορεί και πρέπει να προσελκύει, να τραβάει καθημερινά και τον πιο απλό άνθρωπο και τη μαγείρισα στην διαχείριση των κρατικών υποθέσεων. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο που διαφοροποιεί το εργατικό κράτος από οποιονδήποτε άλλο τύπο κράτους έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα. Και έρχομαι λοιπόν σε αυτό το σημείο, στο ζήτημα της θεωρίας περί μαρασμού, περί απονέκρωσης του κράτους. Οι θεμελιωτές του μαρξισμού θεωρούν ότι όταν θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή άνοδος των παραγωγικών δυνάμεων, μια άλλη νοοτροπία στον πληθυσμό που θα έχει, που δεν θα θεωρεί πια την εργασία και δεν θα είναι η εργασία καταναγκασμός, αλλά θα είναι πηγή δημιουργίας και χαράς και συμβολής στο σύνολο και στον εαυτό του καθενός. Και μια σειρά άλλοι όροι πολιτιστική, ιδεολογική κτλ. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι θα έχουν συνηθίσει, λέει ο Λένιν στο κράτος και επανάσταση, θα έχουν συνηθίσει να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης που είναι γνωστοί εδώ και εκατονταετίες, τότε λέει δεν θα χρειάζονται πια έναν οργανωμένο μηχανισμό καταστολής για να επιβάλλει την επίλυση των αντιθέσεων. Αλλά αυτός ο μαρασμός, αυτή η απονέκρωση του κράτους, και αυτό είναι κομβική σημασία, γιατί το άλλο μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι πράγματι ότι αφορά ένα απότερο ιστορικό μέλλον, η απονέκρωση και ο μαρασμός του κράτους αρχίζουν από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του εργατικού κράτους. Πώς? Με το στοιχείο που είπαμε πρωτήτερα. Δηλαδή με την προσέλκυση, με την προσπάθεια ουσιαστικής προσέλκυσης στην διοίκηση των οικονομικών, πολιτικών και άλλων υποθέσεων όλου του πληθυσμού, όλων των εργαζομένων. Κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο. Κάθε μέρα ολοένα και πιο ουσιαστικά. Γιατί η συμμετοχή καμιά φορά, ξέρετε τώρα, ότι μπορεί να γεμίζει και ένα αμφιθέατρο μεγάλο σε μια συνέλευση και η συμμετοχή να είναι εντελώς τυπική. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την ουσιαστική συμμετοχή που απαιτεί γνώση, απαιτεί πολλά πράγματα. Ελεύθερο χρόνο καταρχήν και άλλα πολλά. Και τέλος, το πέμπτο και τελευταίο σημείο. Πολύ σύντομα, ίσως στη συζήτηση το αναπτύξουμε περισσότερο. Οι θεμελιωτές του μαρξισμού έλεγαν ότι έχει καθοριστική σημασία και νομίζω ότι στις μέρες μας, εμένα τουλάχιστον αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ, έχει καθοριστική σημασία όχι μονάχα να μπορούμε να αναγνώσουμε και να καταλάβουμε την ταξική φυσιογνωμία του κράτους, είτε γενικά είτε συγκεκριμένα, αλλά έχει μεγάλη σημασία στην προσπάθεια απελευθέρωσης της εργατικής τάξης και της ανθρωπότητας ή πάλι για την δημοκρατία. Ο αγώνας για τον εκδημοκρατισμό. Ο αγώνας για δημοκρατικά αιτήματα ακόμα και στο πλαίσιο του αστικού κράτους. Και έχει σημασία, έγραφαν οι θεμελιωτές του μαρξισμού και ο Λένιν σε πάρα πολλά έργα του, γιατί αυτό πρώτον διαπαιδαγωγεί τους εργαζόμενους στην εργατική τάξη στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία, αλλά τους διαπαιδαγωγεί και στην αντίληψη ότι πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά οι ίδιοι στη διαχείριση των υποθέσεών τους. Από σήμερα για το αύριο, για το εργατικό κράτος. Ένα μικρό απόσπασμα μόνο και τελειώνω εδώ. Μισό λεπτάκι να διαλέξω το πιο κατάλληλο από αυτά που έχω σημειώσει εδώ. Ναι. Λέει λοιπόν ο Λένιν, σελίδα 44, κράτος και επανάσταση. Η πλήρης αιρετότητα, η ανακλητότητα σε οποιαδήποτε στιγμή, όλων χωρίς εξαίρεση των δημόσιων λειτουργών κτλ. Συνδυαζόμενα απόλυτα με τα συμφέροντα των εργατών και της πλειοψηφίας των αγροτών,
αποτελούν ταυτόχρονα ένα μικρό γεφύρι που οδηγεί από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Τα μέτρα αυτά, λέει ο Λένιν, αφορούν τον κρατικό, καθαρά πολιτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Όμως, αποκτούν φυσικά όλο το νόημα και τη σημασία τους μόνο σε συνδυασμό με την πραγματοποιούμενη ή προετοιμαζόμενη απαλωτρίωση των απαλωτριωτών, δηλαδή τους οικονομικούς μετασχηματισμούς. Και λίγο πιο κάτω, μιλώντας για την σημασία των δημοκρατικών διεκδικήσεων, λέει, σε ορισμένη βαθμίδα της εξέλιξής της, η δημοκρατία, πρώτο, συσπηρώνει το προλεταριάτο, την επαναστατική τάξη, ενάντια στον καπιταλισμό και της δίνει τη δυνατότητα να τσακίσει, να κάνει θρύψαλα το αστικό κράτος κτλ. Εδώ, λέει, η ποσότητα περνάει στην ποιότητα. Τι εννοεί? Η διεκδίκηση και η επίτευξη σημαντικών, ουσιαστικών, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, όπως είναι δημοκρατικών αλλαγών, όπως είναι η αιρετότητα, η εισαγωγή της αιρετότητας, της ανακλητότητας κτλ. Κτλ. Εδώ, λοιπόν, λέει, η ποσότητα περνάει στην ποιότητα. Ο τέτοιος βαθμός δημοκρατισμού συνδέεται, σε φέρνει δηλαδή, συνδέεται με το ξεπέρασμα των πλαισίων της αστικής κοινωνίας, συνδέεται με την έναρξη του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της. Αν πραγματικά όλοι θα συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του κράτους, ο καπιταλισμός δεν θα μπορεί πια να κρατηθεί. Τελειώνω με το εξής. Έχει, νομίζω, μεγάλη σημασία και αυτό απορρέει από όλες τις αναφορές και από όλες τις αναλύσεις των θεμελιωτών του μαρξισμού για το κράτος, να μην θεωρούμε ποτέ, ακόμα και τα αυτοπροσδιοριζόμενα ως εργατικά κράτη, να μην θεωρούμε ποτέ κανένα κράτος, να μην το κρίνουμε επιστημονικά από το τι λέει για τον εαυτό του. Όπως δεν κρίνουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο από αυτά που λέει για τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι? Εγώ μπορώ να λέω ότι είμαι έτσι αλλιώς ελιώτικα. Τι είναι αυτό που θα με κρίνει? Οι πράξεις μου. Τι είναι αυτό που θα κρίνει, που θα μας βοηθήσει να δούμε την κοινωνική, την ταξική φυσιογνωμία του κράτους? Την ταξική σύνθεση πρώτα απ' όλα των κορυφών του, την οικονομική βάση στην οποία εδράζεται, τον τρόπο με τον οποίο αντεπιδρά στην οικονομική βάση, την ιδεολογία του κτλ. Κτλ. Πάντως, και μια σειρά άλλους παράγοντες. Πάντως, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι η ιδέα που έχει για τον εαυτό του το ίδιο το κράτος. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μην συμπίπτει με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μερικές σύντομες βιβλιογραφικές επισημάνσεις. Νομίζω ότι το «Κράτος και Επανάσταση» είναι ένα βιβλίο που, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσει κανείς, όχι μία. Πώς έχει διαβάσει κανείς το «Κράτος και Επανάσταση» εδώ? Ε? Ποιοι, πόσοι, για να δω. Μία φορά. Δύο φορές ποιοι, πόσοι. Τρεις φορές, τέσσερις, έχουμε δουλειά ακόμα μπροστά μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.